βγαίνει σε πολύ δύσκολη φάση. Ακόμη παίζεται και το χαρτί των εκλογών. Ζητούν οι ξένοι μέτρα τα οποία δεν μπορεί να σηκώσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ πέραν των δυνατοτήτων του ΣΥΡΙΖΑ τα μέτρα που ζητούν και γι' αυτό στο μυαλό του Τσίπρα υπάρχουν και οι εκλογές. Βέβαια πολύς ο κόσμος λέει θα τα υπογράψει όλα για να μείνει. Άμα μιλήσεις με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ πιστεύω ότι είναι στα όρια του ο Τσίπρας, γιατί σκέπτεται και το εξής, ότι αν τα υπογράψει όλα, επειδή μετά θέλει πολύ χρόνο λιτότητας ακόμη, φως είναι δύσκολο να δούμε, θα φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ 3% σαν το ΠΑΣΟΚ. Το συμφέρει να κάτσει, ενώ τώρα αν κάνει εκλογές μπορεί να κρατήσει ένα 20-22, να μεταφέρει τις ευθύνες όλες στο Μητσοτάκη, να τα βρει μπαστούνια ο Μητσοτάκης, να κάνει κυβέρνηση με τη γεννηματά ο Μητσοτάκης. Πιστεύω να το κάνει πάλι, όπως κάνει παλιά. Έτσι, αφού δεν θα βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης, 140 έδρες θα πάρει και θα έχει ανάγκη δεκανίκη. Οπότε θα κάνει κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω, μέσα σε 4-5 μήνες θα καταρρεύσουν, διότι θα αρχίσουν και αυτοί να κόβουν φόρους, να βάζουν φόρους, να κόβουν μισθούς, να κόβουν συντάξεις και θα φανεί ότι όλα αυτά που λένε τώρα ότι έχουν άλλες λύσεις είναι βλακίες. Και θα καταρρεύσει και αυτός πολύ γρήγορα και θα έχει μπροστά του εκλογές ο Μητσοτάκης με μηδέν πόνους, με πλήρη απλή αναλογική. Αυτό θέλει ο Τσίπρας, δεξιά παρένθεση. Θα δούμε. Βέβαια υπάρχει στην Ελλάδα η αίσθηση ότι θα τα υπογράφει όλα για να πάει όσο μπορεί πιο πέρα. Εγώ όμως που ξέρω την καλογερική που είναι δύσκολη, φοβάμαι ότι είμαστε παραμονή εκλογών με λίστα.